Νέα πειρά κατά της κυβερνήσεως Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Κίρτσος, ο οποίος παραμένει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, αφού παρά το κρεσέντο επιθέσεων κατά του Μαξίμου δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Αυτή τη φορά ο κύριος Κίρτσος αναφέρει πως η κυβέρνηση μπαίνει σε ευρωπαϊκή περιπέτεια, καθώς η δίωξη δημοσιογράφων της Γιάννας Παπαδάκου και του Κώστα Βαξεβάνη, η δίωξη της Ελένης του Λουπάκη και η κυβερνητική ασυλία που απολαμβάνει στη χώρα μας η Νοβάρτης εκθέτουν το Μαξίμου. Σε ευρωπαϊκή περιπέτεια μπαίνει η κυβέρνηση. Ο συνδυασμός διώξεως δημοσιογράφων, διώξεως δικαστικής λειτουργού με το σκεπτικό ότι πήραν μέρος στη σκευωρία της Νοβάρτης και ασυλίας της ίδιας της πολυεθνικής εκθέτει Μητσοτάκη κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βλέπουν όλοι, όχι το Μαξίμου, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ευρωβουλευτής.